Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ το Θάνατο Κρυμάδη για αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, να διοργανώ ενημερίδες με τοπικά θέματα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το Πανεπιστήμιο προς την κοινωνία και βέβαια πιστεύω και εγώ ότι η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει. Σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχουν εγωισμοί. Όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία και ο καθένας κρίνεται με την προσφορά του. Την πρόταση του κ. Κρυμάδη να συμμετάσχω στη σημερινή ημερίδα, καταρχάς την απέριψα, λέγοντας ότι έχω σταματήσει από το 10 να σκέπτομαι αναπτυξιακά. Η σημερινή αυτοδιοικητική έχουν αυτό το πλεονέκτημα να σκέπτονται, να οραματίζονται, να προετοιμάζουν, να διεκδικούν και να προσφέρουν στον τόπο τους. Με δεύτερη σκέψη όμως, σκέφτηκα ότι ναι μεν μπορεί να μην έχω δικαίωμα να σκέπτομαι αναπτυξιακά, είμαι υποχρεωμένος όμως να υποστηρίξω αυτά που με τους συναδέλφους μου ξεκινήσαμε και για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν. Έτσι, πιστεύω ότι μήπως τα ακούσουν οι καινούργιοι αυτοδιοικητικοί, τα υιοθετήσουν και τα ολοκληρώσουν. Κάτι που προσωπικά δεν πέτυχα τα 2 χρόνια που ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης, διότι εκεί ό,τι ερχόταν και είχε υπογραφεί φούρκα απορρίπτονται εκ των προτέρων. Αναφισβήτητα η πεμπτουσία του αυτοδιοικητικού, πιστεύω εγώ ότι είναι να υλοποιεί αυτό που σκέφτεται. Αυτό είναι εξάλλου που με κέρδισε στην αυτοδιοίκηση και την υπηρέτησε για 35 χρόνια. Τώρα, το θέμα της σημερινής ημερίδας που θα αναπτύξω, παίρνοντας με το πήρα από, διαβάζοντας τα πρακτικά, το τελευταίο συνεδρίο του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Όπως στην εισηγητική του ομιλία, ο κ. Ανδρεάδης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, είπε πάρα πολλά, αλλά στάθηκα σε 3 νούμερα, τα οποία σας τα αναφέρω. Λέει ότι το 2014 ο τουρισμός θα συνεισφέρει στην εθνική οικονομία 17,1 δις, που με κάποιον πολλαπλασιαστή που έχει υιοθετήσει ο ΕΟΒΕ και το ΚΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη και το εσωτερικό τουρισμό και τις μεταφορές, αυξάνεται σε 43,7. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο τουρισμός θα καλύψει το 1/4 του ΑΕΠ και θα προσφέρει 24,5. Διαβάζοντας αυτά, η σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου και πιστεύω και σε εσάς που ακούσετε αυτά τα νούμερα, αν δεν τα έχετε διαβάσει, είναι ποια η συμμετοχή της Λακωνίας, της Σπάρτης, σε αυτά τα νούμερα. Και φυσικά η απάντηση είναι καμία ή ελάχιστα. Ναι, δεν έχει καμία συμμετοχή η Σπάρτη, η πόλη που έχει ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Δυστυχώς, το πολιτισμικό κενό που υπάρχει σήμερα στη Λακωνία στερεί από την πόλη μας την προβολή και την αναγνώριση που της αξίζει. Καρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο Λεωνίδας και οι 300, που η επισκεψιμότητα στις Θερμοπύλες είναι πολλαπλάσια από αυτή που έχει η Σπάρτη. Και τούτο γιατί η σημερινή εικόνα της πόλης Σπάρτης δεν έχει να θυμίσει τίποτα στον επισκέπτη από την αρχαία Σπάρτη. Ειδικά και οριστικά από όταν οι Βαβαροί οικοθέτησαν την καινούρια πόλη πάνω στην παλιά. Αποτέλεσμα αυτών είναι σήμερα να γνωρίζουμε το 7% μόνο από ανασκαφικά έργα στη Σπάρτη. Βέβαια όχι ότι έγινε κάποια συστηματική ανασκαφή, αλλά αυτά είναι από τις
θεμελιώσεις των πολυκατοικιών και από δημόσια έργα. Παρόλο ότι το ανασκαφικό έργο είναι πάρα πολύ μικρό, ο πλούτος που έχουμε βρει είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να τα εκθέσουμε στο μικρό αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης. Και γνωρίζουμε όλοι που φυλάσσονται σε αποθήκες, σίγουρα σε μία επισκέψιμους χώρους. Και τούτο γιατί το σεβασμό που έδειξαν οι πολιτικοί πριν από αιώνα και πλέον στην ιστορία της Σπάρτης δεν την έχουν δείξει μέχρι σήμερα η δική μας πολιτική. Εδώ δεν θέλω να πω πολλά, διότι το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Εύχομαι μόνο να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και έχω εμπιστοσύνη στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Βέβαια, για να της δώσω ένα βήμα διεκδίκησης, θέλω να καταθέσω μια προσωπική άποψη ότι η Σπάρτη δεν θα έχει μουσείο για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό δεν το λέω να σας κατηγορήσω, λέω να σας δώσω βήμα να διεκδικήσετε. Δεν θα έχει. Για τα επόμενα 10 χρόνια μουσείο. Είναι διαδικασία τη πλέον. Δεν αποδίδονται φίλες σε κανέναν, αλλά διαφορετικά από εκεί πέρα έχουμε μπει σε ένα ευρύδυνθο που είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, τα οποία είχαμε και από το 2002 από τους συνεργάτες μου τότε όταν ασχοληθήκαμε με την Ομοσπονδιακή Αυτοδιοίκηση, ρωτάμε τι κάνουμε, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την υπάρχουσα αυτή κατάσταση. Δυστυχώς τα ερωτήματα που είχαμε το 2002 παραμένουν και σήμερα εκτός αναρχής των περιπτώσεων. Είχαμε πει τότε, και το επαναλαμβάνω και σήμερα διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, πώς μπορούμε τους επισκέπτες στο Σμιστρά να τους υποχρεώσουν να κάνουν μια διανυκτερία στη Σπάρτη. Φέτος είχαμε 230.000 επισκέπτες από την ευκαιρία. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να κάνουμε τη Λακωνία προορισμό για τριήμερα από πικέτα τουλάχιστον. Κάνουμε μια μέρα στη Σπάρτη, μία στη Πανεβάσια και μία στη Μάνη και με τους ενδιάμεσους προορισμούς βέβαια που διαθέτει ο τόπος μας. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι εγώ και πιστεύω όλοι σας ταξιδεύουν στο εξωτερικό, πώς καταφέρουν στο εξωτερικό να παρουσιάσουν θέματα που δεν έχουν ιστορία και να πουλάνε πακέτα τουριστικά και εμείς να έχουμε ιστορία και να μπορούμε να δείξουμε και να την παρουσιάσουμε. Απάντηση. Η επιστήμη του μάρκετινγκ, το οποίο θα έρθουμε εδώ και θα το πούμε κάποιο. Μα γι' αυτό είστε εσείς, θα συγκεντρώσετε. Θα πω ένα παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά, δεν θέλω να σεβόμαστε στον χρόνο, μια συζήτηση και ο Κρεμάης να είμαστε σύντομοι. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα προσωπικό που έζησα. Όταν στη Βερόνα είδα την ουρά του κόσμου για να επισκεφθούν και να δούνε το μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Η απάντηση τότε που δώσαμε, προσπαθώντας με σεβασμό βέβαια να υλοποιήσουμε, ήταν «Ευελτίωσε τον έργο υποδομής για εύκολη πρόσβαση στους τόπους προορισμού». Εδώ πιστεύουμε έχει γίνει ένα σημαντικό έργο. Ανάδειξε και προβολή των μνημείων και των άλλων χώρων για τουρισμό αναψυχής. Σίγουρα θα πρέπει να στηρίξουμε την ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Σπάρτη. Την ανάδειξη των χώρων που υπάρχουν μέσα στον ιστό της πόλης, με κατάλληλη σήμανση ώστε να είναι επισκέψιμη. Την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου, που όπως είπε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, και πράγματι έτσι είναι, ότι έχει ξεκινήσει τουλάχιστον ένα στελοσύντο και ευχόμεθα πολύ γρήγορα να ολοκληρωθεί. Τώρα, η ανασκαφική έρευνα είναι ένα δύσκολο κομμάτι και όπως γνωρίζουμε όλοι στη διεθνή πρακτική, κάποιος επιστήμονας, αρχαιολόγος, αναλαμβάνει ένα χώρο να τον αναδείξει και βρίσκονται μετά οι χρηματοδότες που συμπληρώνουν την προσπάθεια. Όπως έγινε με το Θέμελι στη γειτονική Μεσίνη, όπως έγινε το αείμνηστο Ανδρώνικο σε Αιγαίες στον τάφο του Φιλίππου, όπως έγινε το επίσης αείμνηστο Λαζαρίδη στο λόφο της Καστάκης ή με την Περιστέρη, δεν μπήκε μπροστά η κυβέρνηση ποτέ. Η κυβέρνηση ήρθε όταν βρήκαν τα ευρήματα. Άρα είναι αλλού το πρόβλημα και βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς. Και μετά ο προβληματισμός μας ήταν πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το όνομα της πόλης, το όνομα Θρύλος,
μιας πόλης με παγκόσμια αναφορά. Δηλαδή θέλαμε κάτι ακόμη που θα λειτουργούσε συμπληρωματικά στα προηγούμενα, αλλά πιο άμεσα και θα έλεγα να εξαρτάται περισσότερο από εμάς. Αυτό θα μας απασχολήσει τότε με τους νομαρχιακούς συμβούλους και με τους συμβούλους που είχα στο γραφείο, τον κύριο Τσαπάρα, τον Κλογιοργίου και τον Βλάχο, και οι οποίοι ανέλαβαν να μελετήσουν τη διεθνή πρακτική και να προσαρμόσουν στις τοπικές ανάγκες τα δεδομένα ώστε το αποτέλεσμα να είναι το ιδανικό. Ύστερα από ενδελεχή έρευνα, επικοδοματικές επαφές και διαβουλεύσεις, καταλήξαμε ότι υπάρχουν δύο προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν είτε ανεξάρτητα μία της άλλης ή συμπληρωματικά. Προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με όποια άλλη εξέλιξη έχουμε στον χώρο του πολιτισμού, όπως είναι η ανέγερση του νέου μουσείου, η ανάδειξη και αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μελλοντική ανασκαφική έρευνα. Ειδικότερα, η προτάσή μας ήταν η ανάπτυξη ενός θεματικού ιστορικού πάρκου, που θα αναφερθεί και ο κύριος Στεφάνου, γι' αυτό θα είμαι όσο μπορώ πιο γρήγορος, σαν αυτά που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, με διαφορετική θεματική ενότητα καθένα. Η πρότασή μας ήταν ένα πάρκο που να ζωντανεύει ένα κόσμο φαντασίας, ένα ονειρικό κόσμο παρουσίασης, με κατασκευές διαφόρων χώρων δράσης της αρχαίας Σπάρτης, καθώς και παρουσίαση της κοινωνικής, της στρατιωτικής και της προσωπικής ζωής των Σπαρτιατών. Δεύτερον, τη δημιουργία ενός αποκλειστικά ψηφιακού βιωματικού μουσείου με ψηφιακά εκθέματα, όπως είναι αυτό του μείζωνος ελληνισμού για όσους το έχετε επισκεφθεί. Ακολούθως θα προσπαθήσω, σεβόμενος τον χρόνο σας, όσο μπορώ πιο συνοπτικά, να αναφέρω αυτά πώς εμείς το πιστεύουμε, τι είχαν προχωρήσει και τελικά που είχαμε καταλήξει και που τα αφήσαμε. Θεματικό πάρκο. Η επιχειρηματική ιδέα έγκειται στη δημιουργία ενός θεματικού ιστορικού πάρκου με αντικείμενο την αφήγηση της ελληνικής λακωνικής ιστορίας και μέσω αυτής την ιστορία της αρχαίας Σπάρτης με την επιρροή στην ευρύτερη ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Σκοπός του project είναι η τουριστική ανάπτυξη μέσω μοντέρνων μεθόδων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης καινοτόμων τουριστικών προϊόντων, όπως αυτό του θεματικού τουρισμού με μοντέρνους και σύγχρονους τρόπους απόδοσης, υψηλή τεχνολογία, βιωματική προσέγγιση κτλ. Οι βασικές αρχές που οδηγούν τη λειτουργία του θεματικού πάρκου, Σπάρτα όπως το είχαμε ονομάσει εμείς τότε, είναι ακόλουθες. Η αρχιτεκτονική, που θα πρέπει να σέβεται την αρχιτεκτονική της αρχαίας Σπάρτης, την τοπική αρχιτεκτονική και την παράδοση. Να αναπαριστά κάθε ιστορικό γεγονός που έχει επηρεάσει τη δημόσια ζωή της αρχαίας Σπάρτης, θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας και με αδιαπραγμάτευτο περιορισμό την προστασία του περιβάλλοντος. Θα χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατόν εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί ένα brand name για τον νομό Λακωνίας που το έχουμε ανάγκη. Η μεθοδολογία της εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης περιλαμβάνει δύο φάσεις, την πρωτογενή και τη δευτερογενή. Τα αποτελέσματα και των δύο θα συνδυαστούν και θα προκύψει η μελέτη της σκοπιμότητας. Τώρα, η πρωτογενή έρευνα. Πρόκειται να διερευνηθούν και καταγραφούν οι απόψεις των βασικών παικτών τουρισμού, tour operators, ξενοδόχοι, αλλά και του οικονομικού ιστού της περιοχής, όπως είναι τα επιμελητήρια κτλ. Αναφορικά με τη συνδυαζόμενη επένδυση και την επίδραση στην τοπική οικονομία, τη νέα δυναμική ανάπτυξη που θα προσφέρει στην περιοχή, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά και τις επιμέρους υπηρεσίες που θα παρέχει, την επίδραση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διατήρηση του πληθυσμού, του τοπικού πληθυσμού στον τόπο της καταγωγής τους. Την συμβολή ενός τέτοιου έργου στη δημιουργία brand name, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στον νομό και την αναγνωσιμότητα, την ανάπτυξη συνεργειών, όπως διατήρηση και ανάδειξη της τέχνης, των τοπικών εθίμων της ιστορίας, πρόθεση πωλήσεων αγροτικών προϊόντων και λοιπά καταναλωτικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Ακόμη, τη μελέτη της πορείας ανάλογων μονάδων που λειτουργούν στον κόσμο και στην Ελλάδα. Γιατί
Πιστεύαμε ότι είναι μείζον σημασίας κατά την υλοποίηση της επένδυσης να ληφθούν υπόψη υποδιαγραφές ανάλογων μονάδων προκειμένου το θεματικό πάρκο να μπορεί να πιστοποιηθεί σε σημείο με το οποίο μπορούν να συνεργαστούν εντασσόμενο σε δίκτυα και κλάστερς. Η δευτερογενής έρευνα περιλαμβάνει πρώτον την έρευνα των θεματικών πάρκων ανάλογων που υπάρχουν στο διεθνές επίπεδο με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, αναφορικά με τα θεματικά πάρκα και εν συνεχεία τη διερεύνηση του κατάλληλου σεναρίου και της θεματολογίας. Στόχος είναι η επιλογή της βέλτιστης δυνατής μορφής και του είδους του πάρκου που θα εκφράζει πληρέστερα την ιστορία της αρχαίας πάρκης, καθώς και την ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών των παρεχομένων υπηρεσιών. Το θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνει διαμονή και υποδομές φιλοξενίας. Όχι βέβαια, δεν τις δημιουργήσουμε εμείς, θα τις εξασφαλίσουμε από τους ιδιώτες. Εκθεσιακούς χώρους, μουσιακούς χώρους, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, συνεδριακό κέντρο, χώρους εστίασης και κτητήρια τοπικών προϊόντων, γνωριμία με τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, δυνατότητα περιηγήσεων στη φύση και οργάνωση δράσεων στην Ήπειρο. Σημειωτέων ότι κατά τη διερεύνηση της βέλτιστης μορφής θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά του τοπικού ανάγλυφου και τη μορφολογία του εδάφους. Η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η προσβασιμότητα και η σύνδεση της επένδυσης με τα λοιπά οδικά δίκτυα, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Ώστε η επένδυση να αποτελέσει αργό ανάπτυξης της οικονομίας του νομού Λακωνίας. Δεύτερον, τη διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, στο στάδιο που θα πρέπει να διαρευνηθούν οι προοπτικές επιδότησης του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και υπό ποιες προϋποθέσεις δύναται να επιτευχθούν. Ειδικότερα θα πρέπει να διαρευνηθούν και να αξιολογηθούν τα ακόλουθα. Η επιλογή της κατάλληλης θέσης αυτού, ώστε να πληρούνται τα ειδικά χαρακτηριστικά και πληροδιαγραφές του πάρκου, εάν συγκεκριμένη περιοχή επιδοτείται, καθώς και ποιες συγκεκριμένες δράσεις επιδοτούνται. Και τέλος, το νομικό σχήμα του φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του πάρκου, το οποίο αυτό βέβαια προκύπτει βάσει των ισχυρών διατάξεων, με απότερο στόχο τον καθορισμό της βέλτιστης δυνατής μορφής, ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή επιδότηση. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι τότε επιδοτούνται τα θεματικά πάρκα με 60%. Ο προϋπολογισμός, ο πρόχειρος προϋπολογισμός που είχαμε κάνει, γιατί δεν είχαμε την οριστική μελέτη να έχουμε τον οριστικό προϋπολογισμό, ήταν γύρω στα 8 εκατομμύρια. Οπότε τα 5 εκατομμύρια ήταν επιδότηση και τα 3 εκατομμύρια θα προέκυπταν από δάνεια που θα έκαναν φορέας υλοποίησης και θα έβγαζε βέβαια από τα έσοδα του πάρκου, τα οποία τότε με έναν υπολογισμό ήταν πολύ υψηλά, ώστε να μας κάνει να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για την επιτυχία του. Εδώ θα αναφέρω όμως και το ιστορικό πώς σταμάτησε το έργο αυτό. Ενώ ήμασταν έτοιμοι και ήμασταν αναζήτηση του κατάλληλου χώρου, ήρθε στο γραφείο μου ο αείμνηστος Νικόλαος Βουδές, συνοδευόμενος με τον ανιψό του, τον επίσης αείμνηστο Θανάση Βουδέ, και μου παραπονέθηκαν ότι είχαν παραχωρήσει μια έκταση στο Δήμο και ο Δήμος είχε αθετήσει τις υποχρεώσεις και με παρακάλεσε να αναλάβουμε εμείς να υλοποιήσουμε το όνειρό του. Βέβαια, ξεκαθάρισα από την αρχή ότι εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε σύγκρουση με το Δήμο, αλλά ό,τι γίνει θα το κάνουμε από κοινού. Του παρουσίασα το project και τότε ενθουσιάστηκε και μου ζήτησε το τηλέφωνο και πήρε την ύφη του στην Αμερική τηλέφωνο που έχει μια ίδια έκταση δίπλα να μας την παραχωρήσει, πράγμα το οποίο δέχθηκε επίσης αείμνηστη τότε και περίμενε να στείλουμε δικηγόρο στο σπίτι, επειδή ήταν κατάκαιτη, για να γίνει μεταβίβαση. Ήρθαμε σε επαφή με το Δήμο. Τότε ο Δήμαρχος ασθενούσε και ήταν αντιδήμαρχη. Παρουσιάσαμε το project στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά μάθαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει ένα πνεύμα πρασίνο στα Γουδαϊκά. Και έκανε το σημερινό πάρκο. Τότε βέβαια, μετά το σοκ αυτό, ας κοιτάξουμε τις δυνάμεις μας να ξανακοιτάξουμε την αγορά, ήρθε ο καλλικράτης και μας σταμάτησε. Και έτσι το έργο έμεινε εκεί. Το δεύτερο είναι το Ψηφιακό Βιωματικό Μουσείο.
Η πρόταση εδώ ήταν πιο όρημη, γιατί αφενός είχαμε αγοράσει το ακίνητο, το διατηρηταίο τριτάκι δίπλα από το πάρκο της Ευαγγελίστριας, ώστε να στεγάσουμε το βιωματικό μουσείο. Είχαμε υποβάλει το πρόγραμμα στην κοινωνία της πληροφορίας. Είχε εγκριθεί με έναν προϋπολογισμό 2.999.990 ευρώ, δηλαδή παρά 10 ευρώ 3 εκατομμύρια. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να δημοπατήσουμε το έργο, η πράξη ένταξης του ανωτέρου χρηματοδοτικού προγράμματος ανεκλείδη, διότι η αρμοδιότητα αυτή πήγε στους Δήμους και έφυγε της Νομαρχίας. Και γι' αυτό και αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Διαφορετικά θα σας πω λίγα πράγματα. Τρία λεπτά. Ναι. Γιατί θέλω να σας βάλω στο πνεύμα του Βηματικού Μουσείου. Το πρωτοπόρο έργο αφορά τη δημιουργία ενός ψηφιακού βηματικού μουσείου και ενός συμπληρωματικού εικονικού μουσείου στο διαδίκτυο. Το εικονικό μουσείο στο διαδίκτυο σκοπό ήταν να διαφημίσει το βηματικό μουσείο, διότι οι επισκέπτες του εικονικού στο διαδίκτυο θα είχαν την επιθυμία να επισκεφθούν και το βηματικό. Το μουσείο θα περιλαμβάνει όλες τις γνωστές πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Αρχαίας Σπάρτης, αυτά που είπαμε και για το βηματικό μουσείο, θα τα προβάλλει όμως με διαφορετικό τρόπο. Βαρύτητα είχαν δοθεί στους τομείς πολίτευμα, σπαρτιατική αγωγή, θέση της γυναίκας, θεσμός του γάμου, καθημερινή ζωή, εύκολη βασιλής, γιορτές, επιφανείς πολίτες κτλ. Η προσπάθειά μας ήταν στο πλαίσιο του να ερευνηθεί και να αναδειχθεί η επιρροή του μύθου της αρχαίας Σπάρτης, όπως αυτός επηρέασε την ελληνική την παγκόσμια ιστορία. Και αφενός το βιωματικό μουσείο θα αναπτύσσει το, όπως ανέφερα προηγουμένως, στο ακίνητο τριτάκι, αφετέρου η εικονική προβολή θα ήταν στο διαδίκτυο. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, θέλω να σας ξαναγήσω λίγο στο βιωματικό μουσείο για δύο λεπτά που μου απομένουν. Το ακίνητο τριτάκι, όπως είναι εκεί, αυτό είναι το ισόγειο, η είσοδος ήταν από εδώ. Στο κέντρο ήταν ο θόλος, η ψηφιακή σπηλιά που λέμε, που έκανε μια τρισδιάστατη εικόνα με κυλιόμενη προβολή από 140 μέχρι 360 εικόνα, δηλαδή ο επισκέπτης ήταν μέσα στην παρουσίαση της εικόνας και γύρω του θόλου γίνονταν θεματικές ενότητες στη ζωή των Σπαρτιατών, όπως είναι το ψηφιακό χρονολόγιο, οι επιφανείς Σπαρτιάτες, ανεβαίνουμε στον επάνω όροφο. Εντάξει, προχώρησε ακόμη. Ναι, προχώρησε. Προχώρησε. Ακόμη. Εδώ. Ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο, εδώ πέρα, που είναι η αγωγή, η πόλης κράτος, στρατιωτική αρετή. Κατεβαίνουμε κάτω και ή μπαίνουμε στο θόλο μέσα ή εξερχόμεθα, που εκεί στη γωνία υπάρχει πολιτήριο. Ακόμη στο χώρο, στον ακάλυπτο χώρο, υπήρχαν εκεί εδώ μήνες. Υπάρχει χώρος για πρόσθετες κατασκευές, όπως κηλικείο κτλ. Εδώ είσαι μέσα στο θόλο, στο ψηφιακό θόλο. Δηλαδή βλέπεις τον ταΐγετο σαν να περπατάς μέσα στον ταΐγετο. Προχώρησε. Εδώ είναι οι επιφανείς Σπαρτιάτες, που δεν είναι μόνο εικόνες αυτές, αλλά με ένα touch desk. Τα πάντα σε θαλάζουν οι εικόνες. Και μαθαίνεις τα πάντα. Μαθαίνεις την ιστορία της Σπάρτης. Προχώρησε. Εδώ είναι η πόλης κράτος. Η κοινωνική ζωή της Σπάρτης. Εδώ είναι η στρατιωτική παιδεία. Και τελειώνουμε εδώ. Εύχομαι αυτή η εισήγηση με την βοήθεια του Πανεπιστημίου του κ. Κρεμάδη να την υιοθετήσουν οι σημερινοί αυτοδιοικητικοί και να υλοποιηθεί κάτι που δεν προλάβαμε να κάνουμε εμείς, γιατί πιστεύω ότι έχει ανάγκη ο τόπος μας. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας, αρκεί να το διεκδικήσουμε και βέβαια στην περίπτωση αυτή, ειδικά του Βιωματικού Μουσείου, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο και να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Αν θέλετε καμία ερώτηση, δείτε τα... Τώρα βασανιστείτε, περιμένετε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ανασκαφική έρευνα.
Ποιος κάνει την αναστατική έρευνα και με τι χρήματα. Δηλαδή είχατε εντοπίσει πιθανούς ερευνητές για αυτό το θέμα, το κόστος τους, είχατε μελετήσει όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχάς την αναστατική έρευνα την έχει αναλάβει η Αγγλική Σχολή. Πιο βέβαια λίγο έρχεται μια εβδομάδα το χρόνο, κάνει διακοπές, κατακινεί μερικές πετρούλες και φεύγουνε. Είπα ότι άποψή μου, αυτό που έχω, γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, ότι για να γίνει μια σκαφική έρευνα θα το πρέπει να το πάρει κάποιος επιστήμονας αρχαιολόγος απάνω του, όπως έγινε στις περιπτώσεις που ανέφερα, και να γίνει. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Πώς γίνεται, αυτό λέω, ο μηχανισμός ποιος είναι η διαδικασία. Εκφράζει την επιθυμία του να αναλάβει να σκάψει αυτό το χώρο. Από το Υπουργείο Πολιτισμού παραχωρείται. Ο αρχαιολόγος. Βεβαίως. Δεν βγαίνει κάποια προκήρυξη. Όχι. Με διαφάνεια αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Όχι. Δηλαδή κάνει κάποιος αίτημα στο Υπουργείο επάνω και λέει ότι θέλει να κάνω ανασκαφική έρευνα. Από εκεί πέρα βρίσκονται οι χρηματοδότες και προχωράει. Ποιος βρίσκει τους χρηματοδότες. Η κοινωνία στην οποία απευθύνεται και ο ίδιος ο αρχαιολόγος. Ο ίδιος ο αρχαιολόγος. Άρα ο αρχαιολόγος υποβάλλει και το αίτημα και βρίσκει και το σπόνσορα. Έτσι, που θα λειτουργήσει αυτό. Τους. Όχι, τώρα δεν φτάνει ένα. Οκ, εντάξει. Ερώτηση, υπάρχει άλλη. Για εδώ, αν δεχτούμε μία ερώτηση τώρα, να προχωρήσουμε μάλλον να δούμε και τα άλλα πολιτικά. Τους απορρόφησε η κυρία Τζανάντε όλους και εγώ δεν λέμε τίποτα. Όχι, έχουμε και άλλα πράγματα. Θα περιμένετε, δεν θέλετε. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, ωραία.